Μετά από σκληρή μάχη 5 ημερών, η 21χρονη φοιτήτρια κτηνιατρικής από τα Χανιά έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Είμαστε όνειρο σκιάς ή μια σκιά ονείρου. Μέσα στα μαύρα μάτια της, η ομορφιά του απείρου. Καλό ταξίδι, ψυχούλα μου, στα πέρατα του σύμπαντος. Δεν σου λέω αντίο, αγάπη μου, αλλά στο επανειδήν. Σε αγαπώ στον ουρανό και πίσω και θα σε αγαπώ όσο ζω και αναπνέω. Είναι τα λόγια αποχαιρετισμού της μητέρας της Εμμανουέλας, που το νήμα της ζωής της κόπηκε απότομα τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Η οικογένειά της πήρε τη μεγάλη απόφαση να δωρήσει τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε κάποιους συνανθρώπους μας. Η Εμμανουέλα ήταν ένα παιδί θαύμα από όταν γεννήθηκε και φεύγοντας ήθελε να κάνει ακόμα ένα θαύμα, να χαρίσει ζωή αυτή που τη στέρισαν. Η 21χρονη φοιτήτρια νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου από τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης 22 Νοεμβρίου. Τη μοιραία νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καμάρας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος άντρας με καταγωγή από την Αλβανία, την παρέσυρε, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Εδώ που ερχόταν στον δρόμο, έκανε τέτοια. Ο δρόμος ήταν άδειος, δεν είχε κίνηση τίποτα. Μια μισή ώρα, ναι. Η κοπέλα προφανώς πήγε να περάσει στον δρόμο, δεν την πρόσεξε με αυτό, το χτύπησε και τα μάξι, χτύπησε πολύ. Ο πρώτος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Δευτερόλεπτα μετά έκανε όπισθεν και τη χτύπησε δεύτερη φορά και ακολούθως την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Έτρεχε πολύ, τη χτυπάει κάπου εδώ μπροστά, την αφήνει, κάνει στροφή, αναστροφή και ξανατηχτυπάει, ξαναπατάει και πάει να φύγει. Και το φωνάζαμε σταμάτα, σταμάτα, η κοπέλα ήταν πεσμένη κάτω. Περαστικοί κατάφεραν να καταγράψουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου που ο οδηγός του φρόντισε για να χαθούν τα ίχνη του να ξεφορτωθεί λίγες ώρες μετά. Αφού παρήλθε το αυτόφορο, ο ίδιος παρουσιάστηκε ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας επικαλούμενος συναυτουργία, ισχυριζόμενος πως τίποτα δεν θα είχε συμβεί αν το κορίτσι δεν προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Να καταλάβουμε τι γίνεται και αυτά, πέρασε κανένα λεπτό. Στείλαμε δύο μηχανάκια, η φίδα με που έστρεψε, έφυγε από την αστυνομία εδώ πάνω. Δεν το βρήκαμε. Ο εισαγγελέας ανάμεσα στα άλλα του άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη. Κατηγορία η οποία αναμένεται να τροποποιηθεί, αφού δυστυχώς η Εμμανουέλα δεν είναι πια εδώ. Κατηγορούμενη για συνέργεια είναι και η 19χρονη συνοδηγός που ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως κάτι κατάλαβε ότι χτύπησαν στην πορεία τους με το αυτοκίνητο, αλλά δεν κατάλαβε τι. Ο οδηγός και η συνοδηγός του, που παραμένουν υποκράτηση, είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν αύριο Δευτέρα.